κοριτσάρα μου, την έχουμε καταβρει με το πλοίο, έτσι. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, πρέπει να μοιράζω το χρόνο. Τι για τον Βλάση, λες? Όχι, για τη μαμά και τον μπαμπά, λέω. Όσο είμαι στην Ελλάδα, πρέπει να τους βλέπω και τους δύο. Μόνο γι' αυτό ήρθες, παιδί μου, στο πλοίο? Βασικώς, ναι. Πρόσεξε, γιατί ο Πινόκιο όταν έλεγε ψέματα μεγάλωνε η μητούλα του, ε. Τι λες, Χαρή? Να λέω, παιδί μου, τι ρωτάω, πόσο θα μείνει? Πόσο θα μείνει, όσο κρατήσει κουραζιέρα, δώστε μου. Πόσο θα μείνει στην Ελλάδα, ρωτάω κι εσύ. Αχ, αν όλα πάνε καλά, ελπίζω για πάντα αυτή τη φορά. Για πάντα, πώς για πάντα, παιδί μου, αφού εργάζεσαι στην Ισπανία, πώς θα μείνει στην Ελλάδα και μάλιστα για πάντα? Τι θα πει αν όλα πάνε καλά, Μίνα? Πάω να δω τη Βαλέρια, θα τα πούμε. Βαλέρια, κοριτσάκι μου! Κοριτσάκι μου! Για να σε δω. Σαν να πάχυνες λιγάκι, ε! Είδες εδώ, πέφυγα τελικά. Μικρή όμως είναι η κυλίτσα. Άμα χτίζεις γερά τους κοιλιακούς σου, τι τζάμπα έκανα αθλητισμό τόσα χρόνια. Μπράβο, ρε Βαλέρια. Οι άλλοι το ξέρουν. Τώρα πια όλοι. Εσύ τι νέα, η μαμά σου? Η μαμά ταξιδεύει. Από τότε που άφησε τον μπαμπά, αποφάσισε να αφήσει και την πολιτική και το έριξε στην περιήγηση. Τώρα είναι κάπου στα νησιά Φίτζι και μαζεύει κοχύλια. Ό,τι μαζεύει κανείς, καλό είναι. Εσύ? Εγώ παντρεύομαι. Τι κάνεις? Παντρεύομαι. Συγγνώμη, ο Λεωνίδας το ξέρει? Όχι. Τότε πώς θα παντρευτείς χωρίς να το ξέρει ο Λεωνίδας? Γι' αυτό ανέβηκα στο πλοίο, για να του το πω. Θες να παντρευτούμε? Μαζί? Ναι. Τι λες, μωρέ? Την ίδια μέρα εννοώ. Α. Κάτσε. Όχι, εγώ να καθίσω, γιατί τόση ταραχή συγκεντρωμένη δεν μπορώ να την αντέξω. Καλά, κάτσε κι εσύ, δεν με πειράζει. Ω, Παναγία μου. Καλημέρα. Η ώρα είναι 10 και σας πληροφορούμε ότι ο μπουφέ στο κατάστρωμα έκλεισε. Τα φάγατε όλα. Δεν έμεινε και τίποτα. Η τραπεζαρία θα παραμείνει ανοιχτή για μία ώρα ακόμη. Οι επιβάτες που επιθυμούν ακόμη να πάρουν πρωινό μπορούν να κατέβουν στην τραπεζαρία. Οι επιβάτες που τέλειωσαν το πρωινό τους μπορούν να κάνουν μια βόλτα στο κατάστρωμα για να χωνέψουν. Οι υπόλοιποι επιβάτες θα σκάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Εδώ είσαι εσύ, παιδί μου. Θα είμαστε στην Πάτμο σε 2 ώρες και 30 λεπτά. Θα είμαι διαθέσιμη για ένα λεπτό ακόμη. Ορίστε. Μετά θα είναι ο Νίκος και καμία ευθύνη δεν φέρω. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Σας εύχομαι να περάσετε πολύ πολύ καλά και να μην ξεχνάτε πως κάθε ταξίδι είναι και μια καινούρια εμπειρία. Φεύγω. Μα μόλις ήρθατε. Ναι, αλλά έχω δουλέψει πάρα πολύ σήμερα. Τι δουλειά κάνατε? Τι δουλειά έκανα εγώ? Ξέρεις πόση θεά ουσία καταναλώνω για να σκαρφίζω με αυτές τις ανακοινώσεις? Άντε, τσάω! Σαν ψέματα μου φαίνεται. Ποιο πράγμα? Για πότε ανέβηκα στο πλοίο, για πότε γνωριστήκαμε, για πότε γίνανε όλα αυτά που γίνανε. Πες τα ψέματα. Και τώρα μπήκαμε στην τελική ευθεία. Αυτή η τελική ευθεία είναι που με τελειώνει. Το μετάνιωσες. Όχι, παιδί μου, δεν εννοώ αυτό. Όχι, Βλάση, αν το μετάνιωσες δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει! Εννοώ ότι μπορούμε να το ξανασκεφτούμε. Δηλαδή, εσύ θες να το ξανασκεφτείς τώρα? Όχι, εγώ είμαι σίγουρη, εσύ είσαι διστακτικός. Όχι, μα δεν είμαι διστακτικός για την απόφαση που πήρα, κουτούλη, χαζούλη μου. Είμαι διστακτικός για το πώς θα το κάνω τώρα όλο αυτό το πράγμα. Κατάλαβα. Ναι, γιατί και ο πατέρας δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου. Είναι απρόβλεπτος. Δεν μπορώ να προβλέψω τι σκέφτεται κάθε φορά. Ναι, αλλά έχει αποδεχτεί τη σχέση μας. Ναι, άλλο η σχέση μας, άλλο. Κάτι είναι κι αυτό. Έλα, μην αγχώνεσαι και όλα θα πάνε καλά. Ναι, σήμερα πώς τον είδες? Ήταν στις καλές του, μήπως? Α, τη βλέπω, διαβάζετε και κεφαλαιονίτικες πετσέτες. Ρετσέτες, Βλάση, ρετσέτες. Καλά, συγγνώμη, εγώ τις πετσέτες ξέρω, πού να ξέρω, τι είναι ρετσέτες? Οι συνταγές στην επτανησιακή. Λέω να κάνω παραδοσιακό μενού στο γάμο, τι λες εσύ? Κι εγώ! Τι κι εσύ? Κι εγώ λέω πολύ καλή ιδέα, γιατί όσο να είναι το παραδοσιακό, είναι πιο καλό. Λοιπόν, χοιρινό με γλυκοπατάτες και κηδόνια. Και κεφαλονίτικη κρεατόπιτα οπωσδήποτε, ε! Αστειεύεστε τώρα και βέβαια οπωσδήποτε. Εγώ δεν τα έχω φάει ποτέ, αλλά για να το λέτε εσείς οπωσδήποτε. Λοιπόν, δώσε αυτό στο σεφ
και πες του να φτιάξει ό,τι έχω σημειώσει. Μάλιστα, ό,τι πείτε. Πνίγομαι. Κάτσε το, τι χτυπάς. Αφού είπατε ότι πνίγεστε. Όχι από τον καφέ, Βλάση. Από τις δουλειές πνίγομαι. Ένας γάμος δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για σκέψου τέσσερις. Πείτε πέντε. Λέω πολύ δουλειά. Έχετε αναλάβει πολύ δουλειά τώρα να κάνετε το γαμήλο τραπέζι όλων αυτών των γάμων. Πα, πολύ δουλειά δεν λες να θέλει. Λοιπόν, λέω να φτιάξω ένα νηφικό ιγουάρ στον Bob McKee. Ναι, καλέ, ναι. Σαν την ημέλισσα μου. Ναι. Πάντως για τον Αριστίδη θα παραγγείλω κοστούμι James Bond από τον Μπριόνι. Μη μου πείτε θα κρατάει και πιστόλι ο Αριστίδης στο γάμο. Σπα! Απολέπιση, αποτρίχωση, μάσκανα ζωογόνησης. Γιατί καλέ? Ειδικά σήμερα, κατάθλιψη. Μα γιατί, τι είναι σήμερα? Σήμερα τα μακαρόνια είναι κορώνα. Τα γενέθλια της Μαυρό είναι. Τα γενέθλια της Μαυρό. Σίγουρα. Τι σίγουρο, παιδάκι μου, πιο σίγουρο δεν γίνεται. Α, μην την αμφισβητήσει, έχει μνήμη ελέφαντα. Μα κι αυτό σήμερα, όλα σήμερα θα γίνουν. Γιατί τι άλλο θα γίνει σήμερα? Σήμερα ο Βλάσης θα ζητήσει το χέρι μου από τον μπαμπά. Α, τέλεια. Ναι, έχουν πολύ ζήτηση τα χέρια τελευταία. Ναι, αλλά αν πει όχι, τι θα κάνουμε? Θα κλεφτείτε, βραχαζό. Ωραία σενάρια φτιάχνεις. Γιατί δεν σ' άρεσε? Όχι, πες για τη γενέθλια της Μαυρό. Αχ, τι να πω, πρέπει να βρούμε κάτι, να κάνουμε κάτι. Τι όμως? Αν ήξερα δεν θα ρώταγα. Πρέπει να βρούμε κάτι έξυπνο, συγκινητικό και πρωτότυπο. Αφήστε το σε μένα, θα σας πω εγώ τι θα κάνουμε. Τώρα σωθήκαμε. Μόνο που... δεν πρέπει να της πούμε τίποτα, γιατί θα είναι έκπληξη. Έλα. Αγάπη μου, να βαροχούς. Δεν το πιστεύω τι κάνει εκεί πέρα έγκυος γυναίκα. Σιγά, παιδάκι μου, και έχω σφυαλγία, σιγά. Κι εγώ έχω ολόκληρο μωρό στην κοιλιά μου, αλλά δεν κάνω έτσι. Εσύ δεν μου είπες πριν, έλα. Έλα, εννοούσε ότι έλα που έχει τα γενέθλιά της η Μυρτώ, αυτό. Και θα της κάνουμε έκπληξη, ένα βαρχοκό. Δεν μ' αρέσουν οι εκπλήξεις. Άσου και εσύ, ρε Λεωνίδα, στη Μυρτώ θα την κάνουμε, όχι σε σένα. Και καλά θα κάνεις να αρχίσουν να σου αρέσουν οι εκπλήξεις, γιατί σε λίγο σε περιμένει και εσένα μία. Τι εννοείς? Καπτέν Χουκ μου, καπτέν Ίγκλο μου! Σιγά, παιδί μου, αφηνίας. Συγγνώμη, μήπως ενοχλώ. Τι είπες, Χάρη? Λέω, πολύ ωραία ιδέα αυτή που έχεις για τα γενέθλια της Μυρτούς. Πολύ ωραία. Ναι, αλλά μέχρι το βράδυ τσιμουδιά, δεν πρέπει να τις δείξουμε το ξέρουμε. Αυτό το σατανικό μ' αρέσει. Πόσο σε θέλω, πόσο μου λείπεις, πόσο θα κάτσεις, Χάρη? Μάλλον ενοχλώ. Γιατί τα γενέθλια είναι τόσο καταθλιπτική ημέρα? Και γιατί γιορτάζουμε που μας πιάνει θλίψη? Τέλος πάντων, το προσωπικό θα μου φτιάξει το κέφι. Κάτι θα έχουν σκεφτεί αυτοί, πάντα έτσι κάνουν. Ξυπνήσατε! Ναι, παρακοιμήθηκα. Όλα καλά, Άντζη? Ναι, πάρα πολύ καλά. Εσείς? Εγώ ασχολούμαι με τις προετοιμασίες του γάμου. Τότε δεν είστε απλώς καλά, είστε πολύ καλά. Τίποτα άλλο? Μπα, τίποτα, απολύτως. Α, απολύτως. Κυρία Μαυρογιανούρου, εδώ είστε. Χροκ. Τι πήγες να πεις, Νίκο? Χροκ. Χρώματα πήγε να πει, που έχει θάλασσα. Α, χρώματα. Την είδατε τη θάλασσα σήμερα? Όχι. Α, έχει κάτι χρώματα. Για ένα περίεργο λόγο είναι γαλάζια. Όνειρο. Τι έπαθες, Νίκο? Με χτύπησε και με έριξε κάτω. Κατά λάθος, είπαμε. Με κουράσατε. Τι του θυμήθηκαν? Συγγνώμη. Μήπως είστε τρελοί? Πρόσεχε τα λόγια σου, εσύ. Και εσύ στα χέρια σας. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της, ήθελα να της πω. Γιατί με χτυπήσατε? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Αποφασίσαμε να της κάνουμε έκπληξη το βράδυ και είπαμε να μην της πούμε τίποτα όλη μέρα. Εσείς αποφασίσατε, όμως εγώ δεν ενημερώθηκα. Μόνο να σηκώνετε τα χέρια σας, ξέρετε. Θα σας κάνω μια ερώτηση, Βόντε. Παρακαλώ, Χρυσό μου. Έτσι χτυπάτε και τον άντρα σας? Αυτή η Βόμπεργκ δεν ξεχνάει τίποτα. Ξέρει ποιος έχει γενέθλια, ποιος έχει επέτειο, ποιος έχει τα νεύρα του. Φάκελο μας έχει ανοίξει. Σώπα τώρα, γιατί έρχεται? Ποιος, η Βόμπεργκ? Όχι, παιδί μου, η Μυρτώ. Καλημέρα, Κάπτεν. Καλημέρα, Μυρτώ μου. Καλημέρα. Τι νέα, Κάπτεν? Τι νέα, έχουμε νέα, Χάρη? Όχι. Όλα παλιά. Όλα παλιά. Όπως χθες, το ίδιο και σήμερα δηλαδή. Έτσι.
Έτσι, Χάρη. Έτσι, 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 έτσι. Γιατί ρωτάς συνέχεια το Χάρη για επιβεβαίωση? Η δύναμη της συνήθειας είναι. Αυτά. Αυτά. Να πηγαίνω κι εγώ. Μυρτώ. Ναι. Μυαλό που κουβαλάμε. Ξεχάσαμε να σου πούμε. Ναι. Έγινε μια αλλαγή στη βάρδια των καμαρότων, στον ντεκ των αξιωματικών. Α, ναι. Αυτό θέλατε να μου πείτε? Αυτό. Καλά. See you around. See you. See you. Ούτε ο καπετάνιος ούτε ο υπαρχός το θυμήθηκαν. Κι εγώ που νόμιζα ότι κάτι θα έκαναν για μένα. Ποιος νοιάζει? Λοιπόν, μαέστρο, εγώ λέω να πούμε κάτι τέτοιο. Πώς σου φαίνεται? Καλέ, ο Βαλ, πώς πάνε τα κέφια? Τα κέφια! Μια χαρά, μια χαρά! Εσείς, τα δικά σας? Όχι και τόσο. Α, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνεις? Ναι, καταλαβαίνω, μέρα που είναι σήμερα. Ναι, με δεις αυτή που με θυμήθηκε. Πάντα πριν το γάμο η νύφη περνάει μια περίοδο άγχους. Μικρή όμως. Μετά το γάμο όμως περνάει μια μεγάλη περίοδο κατάθλιψης. Τώρα γιατί το είπες αυτό? Για να σας φτιάξω το κέφι. Ωραίο τρόπο έχεις εσύ να φτιάχνεις το κέφι. Καλά πλάκα έκανα. Γιατί έχετε τις μαύρες σας? Μαυρογιαλούρου είμαι, μπορώ να έχω και τις μαύρες μου. Κάνε δουλειά σου. Μήπως να κλειστώ στην καμπίνα μου να περάσει αυτή η μέρα να τελειώνουμε? Όσο πάει μου φουντώνει το άγχος. Πστιά, κοίτα. Άντε γιατί έχουμε πολύ δουλειά. Καπετάνιε. Τι έγινε, Βλάση, εντάξει με την τούρτα? Ετοιμάζεται. Καπετάνιε. Τι, όπως είπαμε δηλαδή? Εντάξει, όπως είπαμε, αυτό ακριβώς που θέλατε το βρήκαμε σε ένα μαγαζί με παιχνίδια. Ωραία, καπετάνιε. Αλλά μην βάλετε περισσότερα από ένα κερί, έτσι. Όχι, ένα κερί, καπετάνιε. Πού να βρούμε τόσα κερία που χρειάζονται? Σωστά, σωστά. Πρέπει να σας πω κάτι, καπετάνιε. Τι έγινε με την ορχήστρα? Εντάξει, την κανονίζει Βαλέρια, καπετάνιε. Το τραπέζι, το καπετάνιε, το κουμπί. Εντάξει, ναι, το συνονοήθηκα εγώ με τα παιδιά, θα γίνει ροζ όπως το ζητήσατε. Καπετάνιε. Κάνε εσύ με τα slides. Το κανόνισα με τους φωτογράφους, καπετάνιε! Ωραία, παιδί μου, ωραία, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, καπετάνιε, αφήστε με να σας πω κάτι όμως που θέλω να... Να με έχεις πρίξει, τι θες επιτέλους, λέγε! Έχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ με ζουζούνια, μην το χάσετε στην τηλεόραση. Με ζουζούνια, τι ώρα το έχει, Βλάση? Γιατί μου θέλω να δεις. Τι είναι αυτά που μου λες, ρε Βλάση? Αυτό που ακούτε, τι λέω? Για κάτσε, ρε, για κάτσε. Να κάτσω, ορίστε, κάτσε. Καλά, φαντάζομαι. Για να αντιδράτε εσείς έτσι που δεν σας αφορά. Πώς θα αντιδράσει ο καπετάνιος που τον αφορά και άμεσα? Ευτυχώς που δεν του το είπα. Όχι, ρε Βλάση, δεν είναι αυτό. Ναι, εσύ και η Μίνα. Είστε ακόμα πολύ μικροί. Μικροί? Για ποιο πράγμα μικροί? Για γάμο. Ναι. Και δεν είμαι μικρός να υποφέρω από τόσο πόνο. Τι πόνο, ρε Βλάση? Για τη γυναίκα τη ζωή μου υπάρχει. Γιατί εγώ την αγαπάω τη Μίνα. Γιατί θα δουλεύει στην πρεσβεία τη Ισπανία και κάποια στιγμή θα φύγει. Εγώ τι θα κάνω? Θα τη βλέπω που θα φεύγει? Όταν αγαπάς κάτι ύπαρχε, πρέπει να μην το αφήνεις να χάνεται. Έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Μπορεί να είσαι μικρός, αλλά έχεις μυαλό τελικά. Δεν πρέπει να το αφήνεις να χάνεται. Μάλιστα. Και πώς θα ζήσετε, ρε Βλάση? Τι πώς θα ζήσουμε, όπως όλος ο κόσμος. Όχι, θέλω να πω, έχεις σκεφτεί? Τα πάντα. Η πτυχιακή μου πήρε πολύ καλό βαθμό και σε ένα μήνα θα έχω το πτυχίο μου στα χέρια. Και θα πάω να δουλέψω σε μια διαφημιστική εταιρεία. Τη Line, την ξέρετε? Θυμάστε το στεργείο που είχε ανέβει στο πλοίο το. Α, ναι. Αυτός είναι διευθυντής στη διαφημιστική. Και είπε ότι με συμπάθησε και θέλει να με βοηθήσει. Θα έρθει και η Μίνα, θα δουλέψει εδώ πέρα στην πρεσβεία στην Ελλάδα. Ίσως κάνει και για μια μετάφραση στον εκδοτικό οίκο οικονόμου, το ξέρετε? Είναι θείος μου ο οικονόμου. Μπράβο, ρε Βλάση. Τα έχει σκεφτεί όλα. Μπρήκε, κολλάμε. Τότε τι κολλάς? Πήγαινε στον καπετάνιο και πες του. Ναι, εκεί κολλάω. Εξεκόλλα. Ναι, αυτό πρέπει να κάνω, αλλά... Θα έρθείτε κι εσείς μαζί μου. Εγώ γιατί, για να κάνουμε μπούγιο? Όχι, για συμπαράσταση. Είπαμε να έρθω για συμπαράσταση, ρε Βλάση. Όχι να κάνω και τον πατέρα σου. Φαίνεται το έχει μοίρα μου να σας συνοδεύω όλους σε τέτοιες περιστάσεις. Είμαι πολύ καλός.
Μια χαρά, εσύ, Γούγκλος. Το πήρα ειδικά για την περίσταση στο κουστούμάκι. Ναι, είπαμε να μην πας και με τη στολή, αλλά το παραεπισημοποίησες. Φεύγεις? Όχι, παιδί μου, πάω στο μπάνιο να πλύνω με τα χέρια μου. Θες κάτι? Όχι, έτσι ρώτησα. Ανήσυχη σε βλέπω. Μπα, όχι. Λάθος. Θα το πω, ξα το πω. Θα έρθει και ο Βλάσης όπου να είναι. Τι όπου να είναι, παιδί μου? Θα φτάσουμε στην Πάτμο όπου να είναι. Όχι, αργούμε λίγο, αργούμε. Φεύγεις! Όχι, πάω στη γέφυρα. Όχι, όχι, μην πας. Γιατί, παιδί μου, να μην πάω? Τι να πας να κάνεις στη γέφυρα? Για να πάω σημαίνει ότι έχω δουλειά, παιδί. Όχι, 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 θέλω να σου πω, κάτσε εδώ, κάτσε εδώ. Ωραία, λέγε, τι έχεις να μου πεις? Κάθισε. Μα καλά, γιατί πρέπει να κάτσω να μου το πεις, δηλαδή? Για να μην στέκεσαι όρθιος. Δεν πειράζει, παιδί μου, λέγε, λοιπόν. Λοιπόν. Τι έχεις να μου πεις, παιδί μου? Ναι. Η μαμά πήγε στα νησιά Φίτζι. Ναι, αυτό το είπαμε και πριν. Α, ναι, το είπαμε. Δεν το θυμάμαι. Αυτό ήθελες να μου πεις? Ναι. Δηλαδή, όχι ακριβώς. Ευτυχώς. Ναι. Να, έχουμε επισκέψεις, βλέπω. Ποιος είναι αυτός, παιδί μου? Ο Βλάσης. Βλάση, πώς από εδώ? Τι λες, παιδί μου, τώρα? Εσύ είσαι Βλάση. Εγώ είμαι καπετάνια. Και πώς δήθηκες, παιδί μου, έτσι? Τελείωσε η βάρδια μου. Και όταν τελειώνει η βάρδια σου, δίνεις από κουστούμάκι. Όσο ζει, κανείς μαθαίνει, βλέπεις. Να πάμε προς το σαλόνι, λόγο. Κάθε, δεν ξέρει τίποτα. Του είπες τίποτα? Όχι. Γιατί? Τι γιατί? Τίποτα, κάθισε, Λεωνίδα, κάθισε, σε παρακαλώ. Όχι, με έφευγα, πήγα στη γέφυρα. Α, στη γέφυρα τώρα και κάθισε εκεί πέρα που σου λέω, θέλουμε κάτι να σου πούμε. Ποιοι? Εμείς. Και οι τρεις? Α, τι σε ρωτήσει, ρε Λεωνίδα, και κάθισε που σου λέω. Ωραία, να κάτσω. Ακούω. Ακούει. Λέγε, παιδί μου. Εγώ? Εσύ ποιος εγώ? Δεν μπορώ εγώ, τρέμουν τα πόδια μου. Γιατί με τα πόδια θα μιλήσεις? Μήπως θες να κάτσεις, παιδί μου, κι εσύ? Μα τι λέτε, καπετάνι, τώρα δεν μου λέτε, καπετάνι μου. Εγώ τι να πω? Εσείς είπατε ότι έχετε κάτι να μου πείτε. Και προς το παρόν μιλάτε μεταξύ σας. Έλα, πες το, γιατί εκνευριστεί. Ναι. Καπετάνι. Ναι. Καπετάνι. Τελείωνε, βρε, και εσύ με τις προσφωνήσεις. Ναι. Εγώ. Ναι, παιδί μου, εσύ. Δεν θα ξαναδουλέψω στο πλοίο. Γιατί? Κάθισε κάτω, Λεωνίδα. Γιατί? Κάτσε που σου λέω, είναι καλύτερα κάτω. Στο Βλάση μιλάω, παιδί μου. Α. Γιατί δεν θα δουλέψεις, έγινε κάτι? Όχι ακόμα, αλλά ελπίζω πολύ σύντομα. Θες να γίνεις πιο σαφής? Ναι. Σε ένα μήνα τελειώνω. Τι τελειώνεις, παιδί μου? Παίρνω το πτυχίο μου στα ΜΟΜΟΕ και θα πάω να δουλέψω στη Line, τη διαφημιστική, ξέρετε. Ωστόσο, σκοπεύω να κάνω για ένα μεταπτυχιακό στην επικοινωνιολογία. Πες το έτσι, παιδί μου. Εγώ νόμιζα ότι έγινε κάτι κακό στο πλοίο. Συγχαρητήρια, μπράβο, παιδί μου. Καλή πρόοδο, καλή σταδιοδρομία. Τι. Πόσο καιρό θα καθόταν στο πλοίο πια? Σωστά, σωστά. Είδες, παιδί, βρε, είδες, παιδί. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε δηλαδή και για πτυχιούχο και για δουλευτάρα. Ναι, ναι, ναι. Ότι ο άνθρωπος Λεωνίδα δεν είναι μόνο σπουδαγμένος, έχει και ένα προορισμό, έτσι. Είπα χάρη, ναι, και του έδωσε και συγχαρητήρια. Τι άλλο? Θεούλη, μιλάς πολλά για τα εκνευριστεί. Κάτσε κάτω, Λεωνίδα, δεν τέλειωσε ακόμα, έχει κι άλλο. Τι άλλο, παιδί μου? Έχω ένα ωραιότατο τριάρι με λουτροκαμπινέ στο Βύρονα και με θέα στη θάλασσα. Μουά. Ναι, γραμμένο στο όνομά μου. Ορίστε. Βέβαια, τώρα μένει ένας δάσκαλος, αλλά αυτός πήρε μετάθεση τώρα στη Θήβα και σε ένα μήνα το ωραιότατο τριάρι θα σου είναι άδειο. Τώρα, ο δάσκαλος, η Θήβα και το τριάρι, τι σχέση έχουν αυτά, δεν καταλαβαίνω. Και με λουτροκαμπινέ, μην το υποτιμάς, Λεωνίδα. Θέλω να σου πει το παιδί τέλος πάντων ότι τον έχει τον τρόπο του, έτσι. Και μπαμπά. Ο οικονόμου, ο εκδότης είναι θείος του και εγώ θέλω να δουλέψω στις μεταφράσεις. Τι λέτε, μωρέ, θα με τρελάνετε? Πες το, μωρέ, επιτέλους, όπως πρέπει. Τον έχεις εκνευρίσει, δεν βλέπεις? Καπετάνια, θέλω να πάρω την κόρη σας. Πού να την πας, παιδάκι μου? Όχι, λέω, θέλω να την πάρω δική μου, να την παντρευτώ. Το είπα! Το είπα! Στο είπα εγώ, κάθισε, δεν μ' ακούς. Τι νομίζεις, μόνο εγώ θα τη στρώω τις καμπανιές? Καπετάνια. Δεν θέλω τίποτα άλλο από εσάς. Μόνο έναν θέλω. Μόνο τη μήνα. Γιατί δεν θα σας ζητήσω τίποτα άλλο. Δεν έχω ανάγκη τίποτα. Όλα θα τα κανονίσω μόνος μου. Τι να κανονίσεις, παιδί μου? Εσύ τα έχεις κανονίσει ήδη. Μα την αγαπάω, καπετάνιε. Εσείς? Εγώ? Παιδί μου είναι. Μπορώ να μην την αγαπάω? Όχι, δεν εννοώ αυτό. Άλλο ήθελα να πω. Όλο άλλο ήθελες να πεις και όλα ιδίαιτες. Πες το επιτέλους. Τον έχεις εκλεβδίξει. Ναι, μάλιστα. Εννοώ. Με θέλετε για γαμπρό σας? Ή σας πέφτω λίγος?
Μη σηκώνεσαι, Λεωνίδα. Λεωνίδα, είσαι καλά. Μπαμπά. Εσύ βρε. Εσύ να μου πέφτεις λίγο. Μπράβο. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που θα πάρεις το κορίτσι. Πατερούλη. Χάρη. Εκεί. Χαζεύω. Γιατί δεν κατεβαίνετε στην τραπεζαρία, όπου να είναι θα τελειώσει το πρόγραμμα. Γιατί να κατέβω στην τραπεζαρία. Είναι 11.30, στις 12 θα έχουν φύγει όλοι. Γιατί να κατέβω, λέω. Μα γιατί, κάθε βράδυ κατεβαίνετε. Δεν θέλετε σήμερα. Όχι. Τι όχι. Απόψε δεν έχω όρεξη. Απόψε δεν έχετε όρεξη. Για απόψε δεν μιλάμε.
Κυρία Μαυρογιανούρου, πρέπει να κατεβείτε. Πρέπει να κατεβείτε. Υποσχεθείτε μου ότι θα κατεβείτε, σας παρακαλώ. Και σε μένα υποσχεθείτε ότι θα κατεβείτε, σας παρακαλώ. Υπάρχει κάποιος λόγος αυτής της επιμονής? Όχι. Όχι. Κανένας. Κανένας. Τότε γιατί να υποσχεθώ? Και για μία του μέλη σας επάω στα νησιά Φίτζη. Στα Φίτζη είναι η μαμά. Για μήνα του μέλη του μαμά. Όχι, για συλλογή έχει βάβο. Καλά, τότε θα σε πάω στο νησί του Πάσχα, στο νησί Κρίσμα, στη Γουαδελούπη. Θα σε πάω που θες, κουκλάρα μου. Έλα, μωρέ, Βλάση. Δεν θες, καλά, θα σε πάω στο Καλαμπάκο τότε. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλώς πρέπει να ετοιμαστώ. Μόλις τελειώσει το πρόγραμμα, θα κάνουμε την έκπληξη στη Μυρτό, το ξέχασε. Είναι σωστά στη Μυρτό την έκπληξη. Α, τελειώσει το πρόγραμμα. Άντε, άντε, πήγαινε, να ετοιμαστώ. Λες τελικά να μείνουμε μόνοι μας εγώ και εσύ στα μπαζούρ το θαλασσί. Σε αυτό το ροζ δοπείο, σαν μπομπονιέρα αισθάνομαι. Αυτό. Κοίταξε να δεις. Όλοι φεύγουνε, βλέπεις. Ναι. Πάντοτε κατεβαίνεις στην τραπεζαρία. Τώρα σήμα τι έπαθε, δεν καταλαβαίνω. Αρθεί, παιδί μου, αρθεί, μην ανησυχείς. Εδώ στείλαμε τη Βαλέρια να φωνάξει. Τι ρε, ρε Βλάση, και τρέξει έτσι. Πω, πω, κάναμε τόση ετοιμασία και μάλλον δεν θα κατέβει. Γιατί, παιδί μου, δεν θα κατέβει? Είδα την Άτζη και μου είπε ότι την είδε πριν σκουπαστή και ήταν, λέει, πολύ απογοητευμένη. Πήγε και η Βαλέρα να τη βρει και δεν τη βρήκε. Μάλλον η κακομοίρα στήχησε πάρα πολύ που δεν τσίπαμε όλη την ημέρα, χρόνια πολλά. Να δείτε που δεν θα κατέβει. Θα πάρε, αποκλείεται να συμβεί αυτό. Ναι, πρέπει να έρθει όμως, οπωσδήποτε. Δεν γίνεται. Πάμε, Χάρη. Πού να πάμε? Πάμε, θα τη φέρω εγώ. Και τι θα τη πει? Κυρία Μαυρογιανούρου. Κυρία Μαυρογιανούρου. Τι είναι, δεν είναι εδώ? Εδώ είμαι. Μυρτώ, τι κάνεις μέσα στα σκοτάδια? Απολογισμό. Για τα χρήματά σας δεν γίνονται στα σκοτάδια αυτά τα πράγματα. Απολογισμό της ζωής μου. Α, μάλιστα, ένεκα του γάμου σας, ε? Όχι, δεν είναι αυτό. Έχω μια θλίψη απόψε. Λείπει και ο Αριστίδης, είναι και όλα αυτά του γάμου. Μυρτώ, Μυρτώ μου, η θλίψη δεν ταιριάζει στις όμορφες. Και από πότε η θλίψη κάνει επιλογές? Τι είπα τώρα? Τι θέλετε? Ήρθαμε να σας πάρουμε για την τραπεζαρία, κυρία Μαυρογιανούρου. Γιατί? Τι θα πει, γιατί κάθε βράδυ δεν πάμε στην τραπεζαρία? Ναι, αλλά κάθε βράδυ δεν έρχεστε από την καμπίνα μου να με πάρετε. Ναι, ναι. Τι ναι, ναι? Και τι θα κάνω τώρα στην τραπεζαρία που τέλειωσε το πρόγραμμα? Όχι, όχι, δεν τέλειωσε ακόμα. Απόψε δεν είναι το οποιοδήποτε βράδυ. Δηλαδή. Γιορτάζω την πρόταση γάμου που έκανε ο Βλάσης στην κόρη μου. Έκανε πρόταση γάμου ο Βλάσης στην κόρη σου? Ακριβώς. Όπως καταλαβαίνεις, Μυρτώ μου, δεν είναι δυνατόν να λείπεις εσύ από ένα τέτοιο γεγονός, ε? Διότι δεν παντρεύει την κόρη του κάθε βράδυ ο καπετάνιος. Τι εξελίξεις είναι αυτές? Ραγδαίες. Λοιπόν. Δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Ένα λίο τον έχω. Αυτό το λίο. Καλά. Τον αβαρχούκο πώς τα ακούς? Είναι καπαρωμένο αυτό. Λοιπόν, πάμε γιατί θα μετανιώσω. Ελάτε, κύριε Μαυρογιανούρου, ελάτε. Χαλάσαν και τα φώτα. Μπράβο, Βλάση! Α, πολύ χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστώ, κυρία Μαυρογιανούρου. Δηλαδή τώρα θα κάνω 5 γάμους. Πού είναι η επίσημη καλεσμένη? Εδώ. Πού εδώ? Λεωνίδα, για τη Μίνα, λέει. Μα βεβαίως, για τη Μίνα, λέω. Βεβαίως. Ότι θα έρθει, είναι δεδομένο αυτό. Μην ανησυχείτε, μην έχετε άγχος. Ναι. Εγώ τώρα, όπου να είναι, έρχονται. Ποιες έρχονται? Τα καλά κορίτσια. Θυμήσου, καρδιά μου, 2 χρόνια πιο πριν, η μέρα μας ήταν πολύ τυχερή. Σχέση μαζί σου, σαν χόρδιος δεσμός. Χρόνια σου πολλά, πιο πολλά. Μια ευχή για σένα θα κάνω. Να
σε βρουν παραπάνω. Αγάπης χρόνια πιο πολλά. Χρόνια σου πολλά, πιο πολλά. Μια ευχή για σήμερα κάνω. Να σε βρουν παραπάνω. Αγάπης χρόνια πιο πολλά. Δεν το πιστεύω. Τα χρόνια περάσαν, είναι σαν χθες. Εσύ μου είχες δώσει αγάπη στιγμές. Μαζί σου στο πλοίο, μαζί σου εδώ. Μύρτος αγαπάμε, μύρτος αγαπώ. Χρόνια σου πολλά, πιο πολλά. Μια ευχή για σένα θα κάνω. Να σε βρουν παραπάνω, αγάπης χρόνια πιο πολλά. Εγώ που πίστευα ότι κανείς δεν με θυμήθηκε. Πιο πολλά, μια ευχή για σήμερα κάνω. Να σε βρουν παραπάνω, αγάπης χρόνια πιο πολλά. Χρόνια σου πολλά, πιο πολλά. Μια ευχή για σένα θα κάνω. Να σε βρουν παραπάνω, αγάπης χρόνια πιο πολλά. Χρόνια σου πολλά, πιο πολλά. Μια ευχή για σήμερα κάνω. Να σε βρουν παραπάνω, αγάπης χρόνια πιο πολλά. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Δεν θα είχε. Να το σβήσω. Τι θα το κάνεις, Μπρουτό μου, θα το κοιτάς. Χρόνια πολλά, Μπρουτό μου. Χρόνια πολλά, Μπρουτό μου. Χρόνια σας πολλά, κυρία Μαυρογιαλούρου. Ευχαριστώ, Βλάση. Λίο, μου είπες ψέματα ότι γιόρταζες την πρόταση του Βλάση τη μήνα, ε. Όχι, τα γιορτάζω, τα γιορτάζω. Γι' αυτό την πρόταση, αλλά προέχουν τα γενέθλιά σου, εδώ μου. Ποτέ δεν μου έχουν κάνει καλύτερη έκπληξη. Τι καλά κορίτσια, ε. Ε, κάθεσαι τώρα, πού πας? Να τις φιλίζω. Ναι, αλλά δεν τέλειωσα ακόμα το πρόγραμμα. Αλήθεια. Ένα παιδί που τώρα θα το παντρευτεί. Γύρω τριγύρω.
Αυτά που κάνατε για μένα. Εγώ κλαίω και εσύ γελάει. Να ζήσω μακριά σας. Ρενικό, πού είναι όλοι οι άλλοι, Ρενικό? 4 ώρες νωρίτερα ήρθαμε, ηρέμησε. Εντάξει, είχα λίγο άγχος, πως δεν προλάβουμε. Λίγο άγχος, αξιμέρωτα ήρθες και τράβηξες και εμένα. Κι άλλοι παντρεύτηκαν βλάσιμα, αλλά δεν έκαναν έτσι. Ναι, εντάξει, είναι η πρώτη φορά, τη δεύτερη δεν θα είναι έτσι, στο ορκίζω. Τη δεύτερη φορά, ω, καλά. Την τρίτη να δεις, α, καλά. Τι έγινε, ρε παιδιά? Α, καλό στο. Δεν μου λέτε, δεν έχει έρθει κανένας? Α, να κι άλλος βιαστικός. Λες να το μετάνιωσαν? Τι ιδέα κι αυτή, κρουαζιέρα ολομόνακι, μέσα σε ένα έρμο πλοίο κατά μεσής του πελάγου. Τι ιδέα. Χάθηκε εκεί πέρα να πηγαίναμε στην ταβέρνα του Νόντα, να καλέσω κι όλο το Μαρούσι. Μην το ξαναπείς, θα πάθω ιστερία, σε ταβέρνα Νόντας. Δεν έχεις δίκιο, τα λες αυτά γιατί δεν ξέρεις το κοκορέτσι του Νόντα, γι' αυτό τα λες. Μη συνεχίσεις, θα κάνω εμετό. Να σου με τα μέσα ερχόταν και πιο φθηνά, ε. Έχετε όπως και να το κάνουμε τέλος πάντων, ο Νόντας μου έχει και μια, να μην σου πω και δυο αδυναμίες. Μα δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι με τον ταβερνιάρ Ήμαρ τον κύριο. Κοίτα πια μιλάει, αυτή που τα έχει με τον γκρουμ του πλοίου, Άναχαρης. Μαρία Άναχαρης. Ο Νικολάκης. Βγήκα. Ναι, δεν βγάζεις και τα μάτια σου έτσι κι αλλιώς με τρεις μπερίμπες. Εγώ πάλι είμαι μείον, όλο χάνω. Με πειράζει, Νικολάκη, όποιος χάνει στα χαρτιά. Κερδίζεις την αγάπη. Ε, Νικολάκη. Έτσι, τι πετάει να ταρπάσει εσύ. Σε μένα έτυχε, γιατί άραγε. Τρομάρα σου.